Ξέρουμε όλη τη φωτογραφία. Στα αριστερά, ο Winston Churchill, αιωνίος με το πούρο στο χέρι, συνοφριώνεται σκεπτικός. Στο κέντρο, ο Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούσβελτ, αδυνατισμένος, με αποτυπωμένη στα μάτια του την ασθένεια, χαμογελάει. Στα δεξιά, ο Ιωσήφ Στάλιν, κοιτάζει στο άπειρο, σαν να σκέφτεται ήδη τον κόσμο που θα ακολουθήσει. Έχει δίκιο. Το διακύβευμα της διάσκεψης της Γιάλτας, η οποία ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 1945, δεν είναι πλέον ο πόλεμος με την ναζιστική Γερμανία. Αυτή είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αυτό που διακυβεύεται είναι το πώς θα μοιραστεί ο κόσμος. Σε αυτό το πλανητικό παιχνίδι πόκερ, ο Στάλιν έχει το πλεονέκτημα. Ο κόκκινος στρατός βρίσκεται έξω από το Βερολίνο, αλλά έχει μπροστά του τον Βρετανό Winston Churchill, ορκισμένο αντικομμουνιστή, και το Φραγκλίνο Ντελάνο Ρούσβελτ, τον εξαιρετικά δημοκρατικό Αμερικανό πρόεδρο. Αν οι Αγγλοσάξονες συμμαχήσουν, ο Στάλιν θα αποτύχει. Όμως, αν καταφέρει να τους διασπάσει, μπορεί να γίνει ο κυρίαρχος της Ευρώπης. Έτσι, με πονηριά και ικανότητα, ο κόκκινος τσάρος ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και εξαπάτησε τους συμμάχους του. Έτσι, στη Γιάλτα, ο Στάλιν κέρδισε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ώρα είναι 12 και 10, την 3η Φεβρουαρίου του 1945, όταν το αεροπλάνο του Φραγκλίνου Ρούσβελτ προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Σάκη, στην Κρυμαία. Στην τσιμεντένια πίστα του αεροδρομίου, η επιβλητική στρατιωτική φιλαρμονική συνοδεύει τη σοβιετική αντιπροσωπεία που ήρθε να καλωσορίσει τους συμμάχους της. Εκεί βρίσκεται ο Μολότοφ, υπουργός εξωτερικών και δεξί χέρι του Στάλιν, οι αρχηγοί των επιτελείων του στρατού Ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και αρκετοί ανώτατοι διπλωμάτες. Αλλά όχι ο Στάλιν. Φτάνει στην Κρυμαία το επόμενο πρωί με θωρακισμένο τρένο. Όταν το μαθαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την προσγείωση, συνοφριώνεται. Επιλέγει να παραμείνει στο αεροπλάνο και να περιμένει την άφιξη του Βρετανού Πρωθυπουργού, αναγκάζοντας τους Σοβιετικούς αξιωματούχους να περπατάνε επί 20 λεπτά στην πίστα, μέσα στο δρυμή ψύχος. Επισήμως, ο Στάλιν δεν αισθάνεται καλά. Στην πραγματικότητα, ο κόκκινος τσάρος φοβάται το αεροπλάνο. Εξάλλου, η απουσία του μεταφέρει καλύτερα από τα λόγια το μήνυμα που θέλει να περάσει στους καλεσμένους του. Εδώ, σε σοβιετικό έδαφος, αυτός αποφασίζει για όλα. Η φιλαρμονική του κόκκινου στρατού παίζει καλά τον εθνικό ύμνο της Αμερικής. Ο Στάλιν είναι ο μόνος κύριος του παιχνιδιού. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ, παράλυτος και στα δύο πόδια και καταβεβλημένος από την ασθένεια, έχει φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες 12 ημέρες νωρίτερα για να καλύψει τα 9.000 χιλιόμετρα που χωρίζουν την Ουάσιγκτον από την Κρυμαία, πρώτα δια θαλάσσης έως τη Μάλτα, στη συνέχεια με αεροπλάνο μέσα στη νύχτα, με σβηστά φώτα, για να μην γίνουν στόχος κάποιας γερμανικής επίθεσης. Μια πτήση 7 ωρών, μια πραγματική δοκιμασία. Από το αεροδρόμιο του Σάκη ως τη Γιάλτα, όπου αρχίζει την επαύριο η διάσκεψη των τριών μεγάλων, του μένουν ακόμα 5 ώρες ταξίδι με τζιπ σε κακοτράχαλο δρόμο όπου ακόμα υπάρχουν τα ίχνη από τις άγριες πολεμικές μάχες του κόκκινου στρατού, ο οποίος αντιμετώπισε τη Βέρμαχτ μερικές εβδομάδες νωρίτερα για να απελευθερώσει την Κρυμαία από τον ναζιστικό ζυγό. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1945 οι σύμμαχοι ξέρουν ότι έχουν σαρώσει. Όμως οι μάχες είναι πάντα άγριες. Στα ανατολικά, ο κόκκινος στρατός προελάβει ανηλαιώς.
Στις 12 Ιανουαρίου του 1945 εξαπολύει μια μεγάλη επίθεση στην Πολωνία σε 4 μέτωπα. Στις 18 μπαίνει στη Βαρσοβία. Όταν ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ προσγειώνονται στην Κριμαία στις 3 Φεβρουαρίου, τα σοβιετικά στρατεύματα απέχουν μόλις 70 χιλιόμετρα από το Βερολίνο. Έχουν προχωρήσει 400 χιλιόμετρα σε 23 ημέρες. Πρόκειται για θεαματική πρόοδο που ανησυχεί τους Αγγλοαμερικανούς. Όσο οι Ρώσοι προχωρούν, τόσο λιγότερο θα είναι διατεθειμένος ο Στάλιν να ακούσει τους συμμάχους του. Στη Δύση, τα συμμαχικά στρατεύματα περιδιαβαίνουν όλο το χειμώνα έξω από τη Γερμανία. Στην Ιταλία, έχουν αποκλειστεί στην κοιλάδα του Πάδου. Και αν η Ελλάδα έχει απελευθερωθεί, η Wehrmacht έχει πάντα υπό την κατοχή της στην Κρήτη. Στον Ειρηνικό, οι αμερικανικές αεροναυτικές δυνάμεις ξανακερδίζουν ένα-ένα τα νησιά που ήταν υπό ιαπωνική κατοχή, αλλά με πιο τίμημα. Και ο αμερικανικός στόλος πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει μια απειλή άνευ προηγουμένου, αυτή των βομβιστών αυτοκτονίας. Η Ιαπωνία σίγουρα δεν μπορεί πλέον να κερδίσει απέναντι στις αμερικανικές δυνάμεις, όμως μπορεί ακόμα να οδηγήσει τους Αμερικανούς σε τρομερές ήττες πριν καταθέσει τα όπλα. Επισήμως, η διάσκεψη που αρχίζει στη Γιάλτα έχει στόχο να συντονίσει τις πολεμικές προσπάθειες των συμμάχων να βάλει ένα τέλος στην παγκόσμια σύραξη το συντομότερο δυνατόν. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η πιο επιτυχημένη διασυμμαχική διάσκεψη. Όμως, στη Γιάλτα, για πρώτη φορά, η ειρήνη θα είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών επί 7 ημέρες. Χρειάστηκαν μήνες διαπραγματεύσεων για να αποφασιστεί ο τόπος διεξαγωγής αυτής της διάσκεψης. Αρχικά έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο βόρειο τμήμα της Σκωτίας, στα μισά της διαδρομής από τη Μόσχα στην Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια εξετάστηκε το ενδεχόμενο της Μάλτας, της Αθήνας, της Ιερουσαλήμ, της Κωνσταντινούπολης. Κάθε φορά ο Στάλιν αρνείται το μέρος που προτείνεται. Αυτή η διάσκεψη ήθελε να γίνει στην έδρα του, σε σοβιετικό έδαφος. Και οι τρεις μεγάλοι σύμμαχοι συναντιούνται σε αυτό το παραθαλάσσιο θέρετρο στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, από μινάρι της μεγαλοπρέπειας των τελευταίων τσάρων της Ρωσίας. Σε ένα τηλεγράφημα με παραλήπητο Ρούσβελτ, λίγες μέρες πριν από τη διάσκεψη, ο Τσόρτσιλ είχε γράψει: 10 χρόνια υπομονετικής έρευνας δεν θα είχαν επιτρέψει να βρεθεί στον κόσμο χειρότερο μέρος από τη Γιάλτα. Και στην επιστολή που στέλνει στη σύζυγό του όταν φτάνει στην Κριμαία γράφει: «Είναι η ριβιέρα της κόλασης». Ο κύριος της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών τα έχει κανονίσει όλα. Έχει οργανώσει τα πάντα. Τα έχει σχεδιάσει όλα. Έχει βάλει κάθε αντιπροσωπεία σε ένα μέγαρο. Για τον Ρούσβελτ και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, το Μέγαρο Λιβάτια, πρώην κατοικία του Τσάρου, για τον Τσόρτσιλ το Μέγαρο Βόροντσοφ, μια πιο ταπεινή κατοικία και κυρίως πιο απομακρυσμένη από την πόλη της Γιάλτας. Για τον εαυτό του κρατά το παλάτι Γιουσούποφ ανάμεσα στα άλλα δύο, ιδανικό για να παρακολουθεί τα πέρα δόθε των φιλοξενουμένων του. Κουρασμένος από το ατελείωτο ταξίδι, ο Ρούσβελτ σημειώνει στιγμές απουσίας και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Έτσι, για χάρη του, οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Λιβάντια, σε μια αίθουσα δίπλα στα διαμερίσματά του. Αυτό που δεν υποψιάζεται είναι ότι τα διαμερίσματά του, όπως και αυτά του Τσόρτσιλ, είναι γεμάτα μικρόφωνα και τίποτα από αυτά που λέει δεν ξεφεύγει από το λαϊκό Κομισαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο αναφέρει τα πάντα στο Στάλιν. Στο Στάλιν, ο οποίος επί 7 ημέρες θα κάνει τα πάντα για να διαιρέσει τους συμμάχους του και να επιβάλλει τις απόψεις του. Στη Γιάλτα, οι μέρες όσων συμμετέχουν στη διάσκεψη κυλάνε σύμφωνα με ένα αμετάβλητο εθιμοτυπικό. Νωρίς το απόγευμα, οι στρατιωτικοί συναντιούνται για να σημειώσουν την πρόοδο των μαχών.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών συναντιούνται για να προετοιμάσουν τις συνομιλίες της ημέρας. Περίπου στις 5 το απόγευμα, οι τρεις αντιπροσωπείες συναντιόνται στο Μέγαρο Λιβάντια για μία σύνοδο της Ολομέλειας μέχρι τις 8 το βράδυ. Συνήθως ακολουθεί ένα δείπνο, το οποίο διαρκεί έως τις 10. Ο υπόλοιπος χρόνος προορίζεται για κατηδίαν συναντήσεις μεταξύ των τριών αρχηγών. Στον Winston Churchill αρέσει να εργάζεται έως αργά τη νύχτα με δυνατό μπράντι και λευκό κρασί. Σηκώνεται γύρω στις 9, δέχεται τις επισκέψεις του με τις μπιτσάμες και ένα ποτήρι κονιάκ στο χέρι. Και επιφυλάσσει πάντα μια καλή κουβέντα. Surely you want to know who invented communism. Christopher Columbus. He left without knowing where he was going. And he arrived without knowing where he was. And he did it all on other people's money. Στον Φραγκλίνο Ρούσβελτ δεν απομένουν παρά λίγες εβδομάδες ζωής. Μόλις έχει επανεκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για τέταρτη φορά. Όμως ξέρει ότι δεν θα ολοκληρώσει τη θητεία του. Κάνει όνειρα για τον τρόπο με τον οποίο θα αφήσει το σημάδι του στην ιστορία. Δημοκράτης με πίστη στην ανθρώπινη φύση, παρασημένος από έναν ακλόνητο ιδεαλισμό, ονειρεύεται να εγκαθιδρύσει ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας που θα αποτελεί εγγυητή του διεθνούς δικαίου, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. My dear Winston, I like to believe that the best way to make friends is to be friendly. And I'm convinced that Stalin can be reasoned with. Έχοντας εμπιστοσύνη στην καλή θέληση του Στάλιν, ο Ρούσβελτ πιστεύει ότι μπορεί να τον πείσει να περάσει από την ευγένεια της ψυχής στην ουτοπία ενός κόσμου, δημοκρατίας και ειρήνης. Ακόμη κι αν είναι να του προσφέρει σημαντικές παραχωρήσεις σε άλλα κεφάλαια. I'm your only friend here, Franklin. And let me tell you, beware the bloody Kremlin monkey. Το 1945 ο Winston Churchill ξαναγυρίζει από την κόλαση. Μετά την κατάρρευση της Γαλλίας, η Μεγάλη Βρετανία αντιστέκεται μόνη επί ένα χρόνο στις επιθέσεις των Γερμανών. Μόνο η συμμετοχή στον πόλεμο της Σοβιετικής Ένωσης και μετά σε αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών της επιτρέπει να ανακάμψει. Γνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον σε καιρό ειρήνης η μεγάλη δύναμη που ήταν κατά τον πόλεμο. Θέλει όμως να διασώσει αυτό που θα μπορούσε να είναι. Μην έχοντας καμία εμπιστοσύνη στο Στάλιν, θέλει να πείσει το φίλο του Φραγκλίνο Ρούσβελτ να ζητήσει, παρέχοντας τις σχετικές εγγυήσεις, τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών σε όλες τις απελευθερωμένες χώρες. Όμως ο Στάλιν, ενισχυμένος από την επέλαση των στρατευμάτων του καθοδόν προς το Βερολίνο, ξέρει ότι βρίσκεται σε θέση ισχύως. Είναι πρόθυμος να αποδεχτεί παραχωρήσεις, όχι χωρίς να προβάλλει αντίσταση όπου μπορεί, και κυρίως επειδή ξέρει ότι κανείς δεν θα είναι σε θέση να τον αναγκάσει να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Όπως και στον Τσόρτσιλ, στον Στάλιν αρέσει να εργάζεται τη νύχτα. Κάθε βράδυ ετοιμάζει μαζί με τους συμβούλους του τις τοποθετήσεις της επόμενης ημέρας. Σπάνια πάει για ύπνο πριν από τις 5 το πρωί και κοιμάται μέχρι το μεσημέρι. Είναι ένας άνθρωπος κρυψίνους, ανηλεής, άξεστος από πολλές απόψεις αλλά και πολυμήχανος. Είναι πρικισμένος με μια ηθική δύναμη πέρα από το συνηθισμένο που τρομοκρατεί τους γύρω του και δεν παρεκκλίνει ποτέ από το στόχο του. Και ο στόχος του, μόλις κατατροποθούν οι Γερμανοί, είναι να εξασφαλίσει στη Ρωσία τον έλεγχο όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της Ευρώπης. Κάτι το οποίο ο Τσόρτσιλ δεν μπορεί να αποδεχτεί. Η στρατηγική του στη Γιάλτα θα είναι επομένως απλή. Θα σταθεί αμετακίνητος με τον Τσόρτσιλ και θα είναι διαλλακτικός με τον Ρούσβελτ. Οι έσαμνε να σφιδάμπληνοι από ραδβιζένει να σεχβώ στην Γερμανία. Your Red Army is almost within cannons range of Berlin. Совершенно верно. Не сегодня. А завтра мы можем взять город. Сами. Без помощи Запада. Ο Στάλιν εμφανίζεται προκλητικός και αλαζόνας. Ωστόσο, είναι πολύ κοντά στην καταστροφή. Η απροσδόκητη επίθεση του Χίτλερ στη Ρωσία τον Ιούνιο του 1941 τον ευνηδιάζει. Μέσα σε λίγους μήνες, οι Γερμανοί έχουν πάρει εκατομμύρια εχμαλώτους και φτάνουν έξω από τη Μόσχα. Όμως, ενάντια σε κάθε προσδοκία, ο Στάλιν αρνείται να εγκαταλείψει το Κρεμλίνο. Εκδίδει το διάταγμα υπαριθμών 227,
ούτε βήμα πίσω, που τιμωρεί με θάνατο όποιον υποχωρεί μπροστά στον εχθρό. Το Στάλινγκραντ, η πόλη που φέρει το όνομά του, έχει γίνει ο εφιάλτης της Βέρμαχτ. 7 μήνες μάχης, σχεδόν 400.000 νεκροί Γερμανοί, σχεδόν 100.000 εχμάλωτοι. Τον Ιούλιο του 1943 στο Κούρσκ, ο κόκκινος στρατός κατατροπώνει μέσα σε λίγες εβδομάδες 30 γερμανικές μεραρχίες στην κολοσιαία μάχη της ιστορίας. Στα ανατολικά, τα χιτλερικά στρατεύματα απλώς αναβάλουν μία ήττα που ξέρουν ότι είναι αναποφεύκτη. А что если пришло время осуществить ваш план? Наступление с юга. Через Любляну из Италии. Sadly, I think it's too late for us. Our American allies prefer to concentrate their forces in the north of the Reich. Да, действительно. Жаль. Правда? Για μήνες ο Τσόρτσιλ υποστηρίζει ουσιαστικά μία απόβαση στα Βαλκάνια, που θα επέτρεπε στις αγγλοαμερικανικές δυνάμεις να προηγηθούν των Σοβιετικών στην καρδιά της Ευρώπης. Μάταια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται και προτιμούν μία επίθεση μέσω της μάχης, την απόβαση της Νορμανδίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου του 1944, οι σύμμαχοι προχωρούν αρκά προς τα ανατολικά και τα γερμανικά σύνορα, ενώ η Βέρμαχτ προβάλλει στεναρή αντίσταση. Το Σεπτέμβριο πραγματοποιείται η επιχείρηση Market Garden. 35.000 άνδρες αλεξίπτωτα στις κάτω χώρες με αποστολή να καταλάβουν τις κύριες γέφυρες που διασυνδέουν το Ρήνο, γεγονός που θα παγίδευε τους Γερμανούς. Αλλά είναι η απόλυτη αποτυχία. Ως αποτέλεσμα, η πρόοδος των Αγγλοαμερικανών, που είναι ήδη άθλια, καθυστερεί ακόμα περισσότερο. Και η αντεπίθεση που κάνει η Βέρμαχτ το Δεκέμβριο στις Αρδένες σχεδόν αποτυγχάνει. Χρειάζεται ένας μήνας σκληρής μάχης για να αποθηθούν οι Γερμανοί πίσω στα μέτωπά τους και για να εξολοθρευτούν οι επίλεκτες μονάδες που ο Χίτλερ έχει επαναπατρίσει μαζικά από την Ανατολή. Έτσι, ταυτόχρονα, ο κόκκινος στρατός είναι σε θέση να πιέσει την αποδυναμωμένη Βέρμαχτ, πιέζοντας το ανατολικό μέτωπο προς τις πύλες του Βερολίνου. Η μία μετά την άλλη, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης απελευθερώνονται από τους Ναζί και περνούν υπό τον έλεγχο των Σοβιετικών, χωρίς ο Τσόρτσιλ να μπορεί να κάνει τίποτα πια. Ο κόκκινος στρατός έχει καταλάβει ήδη τη Βουλγαρία. Σύντομα ακολουθεί η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Ιουγκοσλαβία. Σε Ελλάδα και Αλβανία, οι κομμουνιστές παρτιζάνοι μάχονται σφόδρα για την εξουσία, ενάντια σε άλλες φράξεις της αντίστασης. Λίγους μήνες πριν από τη Γιάλτα, τον Οκτώβριο του 1944, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν συναντιούνται στη Μόσχα. Ο Βρετανός προτείνει να μοιράσουν τις σφαίρες επιρροής στην Κεντρική Ευρώπη ανάμεσα σε Σοβιετικούς και Δυτικούς, μια συμφωνία των ποσοστών που σκαρώνει βιαστικά σε μια χαρτοπετσέτα. 90% ρωσικής επιρροής στη Ρουμανία, 90% βρετανικής επιρροής στην Ελλάδα, 75 με 25 στη Βουλγαρία, 50-50 στη Ιουγκοσλαβία και την Ουγγαρία. Ο Στάλιν αποδέχεται και προσυπογράφει το έγγραφο, αλλά τι σημαίνει πραγματικά η παράξενη έννοια «σφαίρα επιρροής», πώς ποσοτικοποιείται και, πάνω απ' όλα, τι αξία έχει απέναντι στη στρατιωτική πραγματικότητα, ειδικά εφόσον αυτό που θέλει ο Στάλιν δεν είναι διαπραγματεύσιμο, μια ζώνη ουδέτερων κρατών στη διάθεσή του, ανάμεσα στη Ρωσία και τον υπόλοιπο κόσμο, για να την προστατεύει. Και, όπως και οι τσάροι πριν από αυτόν, πρόσβαση σε θερμές θάλασσες στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο Ρούσβελτ είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί τις απαιτήσεις, θέλοντας και μη, εφόσον ο Στάλιν δέχεται να υποστηρίξει το σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν πηγαίνει στο γραφείο του Αμερικανού Προέδρου την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ένα μισάωρο πριν από την πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας, ο Στάλιν εμφανίζεται εγκάρδιος, ευχάριστος και χαρούμενος. Ο Ρούσβελτ μοιάζει ικανοποιημένος από αυτήν την κατηδίαν συνάντηση. Οι δύο άντρες ανταλλάσσουν κάποιες φιλοφρονήσεις για τις επιθέσεις των στρατευμάτων τους στο Ρήνο και τον Όντερ. Στη συνέχεια, μιλούν λίγο για την Κριμαία, την οποία ο Ρούσβελτ δεν γνωρίζει και την οποία μόλις απελευθέρωσε ο κόκκινος στρατός.
I was struck by the extent of the destruction on the road from Saki. It almost makes me even more bloodthirsty than last year. Do you remember? Maybe you could once again raise a glass to the execution of 50,000 German officers. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει αναφορά στην πρώτη διάσκεψη των συμμάχων που έφερε κοντά τους τρεις ηγέτες στην Τεχεράνη τον Νοέμβριο του 1943. Σε ένα δείπνο τη δεύτερη μέρα, ο Στάλιν είχε σηκώσει το ποτήρι του και έκανε πρόποση μπροστά στο πλήθος για τον τυφεκισμό 50.000 Γερμανών εχμαλώτων πολέμου που είχαν επιλεγεί από τους αξιωματικούς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κόκκινο τσάρο και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος αρνήθηκε να πιει στην υποκίνηση ενός περιστατικού που θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου. Если бы вы видели, что сделали они с Украиной, там немцы осуществили заранее разработанный план. План полного уничтожения. Это не люди, это варвары. That is why we are fighting them. Όταν ξεκινάει η πρώτη σύνοδος της Ολομέλειας στις 5 το απόγευμα, ο Στάλιν θέτει τις βάσεις που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει τη στρατηγική του. Ο Τσόρτσιλ φτάνει ανήσυχος, αγχωμένος και με κακή διάθεση. Ο Ρούσβελτ έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται γύρω από μια μεγάλη στρογγυλή τράπεζα. Υπάρχουν 5 άτομα σε κάθε αντιπροσωπεία. Γύρω από τον Στάλιν, τον Ρούσβελτ και τον Τσόρτσιλ παίρνουν θέση οι Υπουργοί Εξωτερικών Βιατσεσλάφ Μολότοφ, Έντουαρντ Στετίνιους και Άντωνι Ίντεν, καθώς και σύμβουλοι και στρατιωτικοί. Δεν υπάρχουν πρακτικά της διάσκεψης, ούτε σημειώσεις στενογράφων ή ηχογράφηση. Το περιεχόμενο των συζητήσεων μας είναι γνωστό μόνο από τις σημειώσεις τις οποίες κράτησαν οι στρατιωτικοί που ήταν παρόντες και από τις αναμνήσεις των διάφορων πρωταγωνιστών. Από αυτά τα έγγραφα έχουν ανακατασκευαστεί οι διάλογοι μεταξύ των τριών μεγάλων. Ο Στάλιν, ο οικοδεσπότης, παίρνει πρώτος το λόγο. Прежде всего хочу коснуться вопроса протокола. Было бы резонно, если бы председательство комиссии взяли бы каждый из нас по очереди. Но было бы еще лучше, если бы руководил дебатами кто-то из нас. По моему мнению, президент Рузвельт лучше всего подходит в этот роль. Well, I would be honored. If the marshal suggests it and Winston agrees, I accept. I will do my best to ensure that we achieve the best possible result. Ο Στάλιν κολακεύει την υπερηφάνεια του Ρούσβελτ, ένα από τα βασικά του ελαττώματα. Όμως, πάνω απ' όλα, ποντάρει στο ότι ο Ρούσβελτ, σε θέση διαιτητή, θα επιδιώξει να συμφιλειώσει τις σοβιετικές και βρετανικές θέσεις, αντί για να τις μπλοκάρει με τον Τσόρτσιλ. Συγχρόνως, διαχωρίζει τον Ρούσβελτ και τον Τσόρτσιλ, ώστε να μην μπορέσουν να συμμαχήσουν εναντίον του. Η τακτική είναι τρομερή. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνόδου της Ολομέλειας, το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι σύμμαχοι θα αποτιμήσουν τη στρατιωτική κατάσταση στα διάφορα μέτωπα. Μετά τον Στάλιν, το λόγο παίρνει ο στρατηγός Αντόνοφ, ο οποίος εκθέτει λεπτομερώς την πρόοδο του κόκκινου στρατού στα ανατολικά της Γερμανίας. Μόλις που προλαβαίνει να ολοκληρώσει όταν ο Στάλιν παίρνει ξανά το λόγο. Я сам лично дал разрешение генералу Антонову о разглашении подробностей, даже самых секретных подробностей. Я сам лично принимал это решение без каких-либо давлений извне. Γιατί κάνει αυτή τη διευκρίνηση? Ποιος στη Ρωσία θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο Στάλιν? Τον απειλούσε κάποιος ακόμα και μέσα στο Κρεμλίνο?
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ο Στάλιν κάνει το ίδιο, σαν να πρέπει να καλυφθεί από μια μυστική δύναμη η οποία διατηρεί την πραγματική εξουσία στη Σοβιετική Ένωση. Λάθος. Ο αρχηγός ή αλλιώς Βόζντ δεν δίνει αναφορά σε κανέναν, αλλά υπενισόμενος το αντίθετο, προτρέπει τους Αγγλοσάξονες να κάνουν παραχωρήσεις απέναντί του για να αποφύγει να ασχοληθεί με μια φράξια λιγότερο διαλλακτική. Μαζί με τις δύο ουσιαστικά αντιπροσωπείες, πάνω από 700 άνθρωποι βρίσκονται στη Γιάλτα για τη διάσκεψη. Σύμβουλοι, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, αλλά και οδηγοί, σωματοφύλακες και οικιακοί βοηθοί. Ο Ρούσβελτ συνοδεύεται από την κόρη του. Ο Τσόρτσιλ επίσης. Καμία από τις προηγούμενες διασυμμαχικές διασκέψεις δεν απαιτούσε τόσο μεγάλη υλικοτεχνική υποδομή. Χρειάστηκε ένα ολόκληρο φορτηγό πλοίο για να φτάσει στην Κριμαία το υλικό της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Ο Ρούσβελτ χρειάστηκε να μεταφέρει τη συλλογή γραμματοσύμων του, χιλιάδες κάρτες που του άρεσε να κοιτά για να ξεκουραστεί, καθώς και τα πιάτα και τα ασημικά του Λευκού Οίκου. Από τότε έχουν τραβηχθεί απευθείας τηλεφωνικές γραμμές ανάμεσα στα μέγαρα Βοροντσόφ και Λιβάντια, μέχρι τα κτίρια του Αμερικανικού και Βρετανικού στόλου, που είχαν πλεύσει στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, 84 χιλιόμετρα από εκεί. Ο τύπος δεν προσκαλείται. Το γεγονός μαγνητοσκοπείται από αρχής μέχρι τέλους από τους επίσημους κινηματογραφιστές, με εξαίρεση της Συνόδου της Ολομέλειας. Οι δεξιώσεις διαδέχονται τα διπλωματικά γεύματα, όπου το χαβιάρι σερβίρεται άφθονο. Ο Στάλιν ζήτησε να έρθει ένα τρένο γεμάτο από την Ουκρανία. Η μία πρόποση ακολουθεί την άλλη, σηκώνοντας το χέρι με ένα ποτήρι βότκα μέσα σε μια περίεργη ατμόσφαιρα του τέλους μιας εποχής. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Στάλιν ακούει προσεκτικά και σχεδιάζει τα ιερογλυφικά του με κόκκινο ή μπλε μολύβι σε λευκά φύλλα χωρίς περιθώριο. Ο Τσόρτσιλ καπνίζει το ένα πούρο μετά το άλλο, κραδένοντας τα μάλλον όπως ένας μαέστρος την μπαγκέτα του ή όπως ένας μονομάχος το ξύφος του. Ο Ρούσβελτ συχνά μοιάζει αφηρημένος και καπνίζει λιγότερο από συνήθως. Ώρες-ώρες βγάζει ένα πακέτο τσιγάρα και προσφέρει στον Στάλιν, που στη συνέχεια αφήνει την πίπα του για λίγο ξανθό καπνό, τον οποίο φαίνεται να εκτιμά ιδιαιτέρως. Ο Στάλιν έχει μελετήσει λεπτομερώς τους φακέλους και μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες συζητήσεις χωρίς σημειώσεις ή ειδικούς στο πλευρό του. Πολλές φορές αφήνει να διαφανεί ο πολιτικός κινησμός του. Ένας κινησμός που θα πάρει την πλήρη διάστασή του τη δεύτερη μέρα της διάσκεψης, όταν θα αναφερθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η Γαλλία μεταξύ των νικητών. Αυτήν τη μέρα, στη Σύνοδο της Ολομέλειας, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις συνομιλίες για το διαμελισμό της Γερμανίας, μιας και ιτήθηκε. Οι τρεις σύμμαχοι συμφωνούν σε ένα σημείο. Η Γερμανία, κύρια υπεύθυνη για την παγκόσμια σύραξη, δεν πρέπει να ξανακερδίσει τη δύναμη που είχε προπολεμικά. Τα εδάφη της πρέπει να διαμοιραστούν και να τεθούν υπό την εποπτεία των νικητών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, πολλά σημεία παραμένουν ανεπίλητα. Η γεωγραφική κατανομή της επικράτειας του Ράιχ σε ζώνες κατοχής, ο συντονισμός μεταξύ των νικητών και, το σημαντικότερο, η λίστα αυτών των νικητών. Η Γαλλία, πίσω από τον De Gaulle, ζητά να θεωρηθεί ένας από τους μεγάλους νικητές του ναζισμού και να καταλάβει ένα μέρος της Γερμανίας, κάτι που ούτε ο Στάλιν ούτε ο Ρούσβελτ είναι απριόρι έτοιμοι να αναγνωρίσουν. And De Gaulle. Ας το De Gaulle. When we met in Casablanca, he compared himself to Joan of Arc, more than a political leader, a spiritual leader, appointed by God himself. Ο Ρούσβελτ δεν συμπαθεί τον De Gaulle. Εξάλλου, μέχρι την είσοδο στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, προτιμούσε να διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την κυβέρνηση του στρατάρχη Πετέν στο Βυσί. Μουσική
Κατά τη συνάντηση στην Καζαμπλάνκα, την οποία αναφέρει στην συνομιλία, προσπαθεί να επιβάλλει στον Ντεγκόλ ένα άλλο στρατηγό, τον Ανρί Ζηρό, ως επικεφαλής της Ελεύθερης Γαλλίας. Αλλά ο Ζηρό δεν φτάνει στην Ελεύθερη Γαλλία παρά στα τέλη του 1942, αφού δηλώνει απερίφραστα την αφοσίωσή του στον Πετέν και στην Εθνική του Επανάσταση. Δεν θα μπορούσε ποτέ να συγκεντρώσει την αντίσταση υπό τη δικαιοδοσία του. Φρανσούζοι даже не старались сражаться. Да что они из себя вообще представляют сегодня? Ο Στάλιν δεν συγχώρησε ποτέ τη Γαλλία που παραδόθηκε τόσο γρήγορα το 1940. Πάντα θεωρούσε ότι αν η Γαλλία μαχόταν καλύτερα ενάντια στο Χίτλερ, αυτός δεν θα τα έβαζε με τη Ρωσία. Ξεχνά ότι υπέγραψε το 1939 συνθήκη με το Χίτλερ που επέτρεπε στους Ναζί να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις τους στον πόλεμο στα δυτικά. Ξεχνά ότι αγνοούσε επί μήνες όλα τα μηνύματα που προειδοποιούσαν ότι ο Χίτλερ δεν θα κρατούσε το λόγο του και θα έκανε επίθεση στη Ρωσία. Ξεχνά, τέλος, ότι η Γαλλία διοικείται πλέον από τον Σαρλ Ντεγκόλ, που πάντα αρνιόταν να ιτηθεί. Ο Ντεγκόλ, τον οποίο ο Στάλιν είχε δεχθεί στο Κρεμλίνο μόλις ένα μήνα νωρίτερα, του επιφυλάσσει μια εγκάρδια υποδοχή και τον αντιμετωπίζει ως ηγέτη μιας υπερδύναμης. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή μιας γαλλο-σοβιετικής συνθήκης, η οποία αναγνωρίζει τη Γαλλία ως μία από τις συμμαχικές δυνάμεις με πλήρη συμμετοχή. France remains an important country in Europe. Our friend Winston would like to give them an occupation zone in Germany. Out of kindness? Это, несомненно, единственная причина. Εάν ο Winston Churchill θέλει να υπερασπιστεί τα γαλλικά συμφέροντα, σίγουρα δεν είναι από την καλή του την καρδιά. Είναι μια υπολογιστική πράξη που βασίζεται σε μια ρεαλιστική ανάλυση. Ξέρει ότι η Αγγλία μόνη της δεν θα καταφέρει πολλά ενάντια στη Σοβιετική Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον κόσμο που ανασυγκροτείται μετά τον πόλεμο. Χρειάζεται συμμάχους στην Ευρώπη και συμμάχους ισχυρούς. Σε ποια άλλη μεγάλη χώρα θα μπορούσε να βασιστεί η Γαλλία? We must grant the French an occupation zone in Germany. Тогда и другие государства захотят получить того же. Поляки и Югославы. И те больше сделали во время этой войны. Όμως οι Πολωνοί, οι Ιουγκοσλάβοι όπως και οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Ούγγροι πρόκειται να περάσουν υπό τον έλεγχο του Στάλιν. Αυτό που φοβάται ο Τσόρτσιλ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη μόλις εξασφαλιστεί η ειρήνη και ότι θα βρεθεί μόνος του απέναντι στον κόκκινο στρατό και σε μυριάδες κράτη δορυφόρους της Κεντρικής Ευρώπης για να περιορίσει τις σοβιετικές φιλοδοξίες. The French must regain their military might. They must take a part in occupied Germany. We need them. Если вам нужна помощь французов, бельгийцев и еще других государств для ваших обязанностей оккупирующей державы, то мы препятствовать в этом не будем. При двух условиях. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις είναι ότι πρώτον η γαλλική ζώνη κατοχής θα εκχωρηθεί από τις αμερικανικές και αγγλικές ζώνες και δεύτερον ότι η Γαλλία δεν θα έχει καμία δικαιοδοσία στη λήψη αποφάσεων στη Γερμανία. Πρόκειται για μια αριστοτεχνική ενέργεια. Έτσι εξασφαλίζει ότι θα λάβει το μεγαλύτερο τμήμα της γερμανικής επικράτειας, δημιουργώντας ένα αντικείμενο έρηδας μεταξύ των Αγγλοσαξώνων. Και όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα σε αντάλλαγμα, αλλά εμφανίζεται και ως ο πιο υποχωρητικός. Whether you like it or not, no decision will be taken without the French in Europe. Обеспечить равновесие в Европе – это наше право, наша задача. Мы должны создать закрытый клуб, в котором должны войти те страны, у которых армия превышает численности 5 миллионов. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανταλλαγής, ο Χάρι Χόπκινς, ο κύριος σύμβουλος του Ρούσβελτ, του δίνει ένα χειρόγραφο σημείωμα. Γύρω από τον άρρωστο πρόεδρο, η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι ανήσυχη. Όσο ο Τσόρτσιλ επιμένει, τόσο ο Στάλιν αντιστέκεται.
Εάν ανέβουν λίγο ακόμα οι μεταξύ τους τόνοι, οποιαδήποτε συζήτηση θα καταστεί αδύνατη. Seems the matter will not be resolved today. This is what I suggest. Let us grant France the zone it demands and decide about the commission later. Ο Τσόρτσιλ εξοργίζεται. Μοιάζει να είναι ο μόνος που αντιλαμβάνεται το στρεβλό παιχνίδι που κάνει ο επικεφαλής του Κρεμλίνου, ενώ ο Ρούσβελ συμπεριφέρεται σαν ειρηνοδίκης της επαρχίας, αντιμετωπίζοντας με αναισθησία τη συζήτηση για να μην χαλάσει την καρδιά κανενός. Και ο Βρετανός Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι το πιο λεπτό θέμα έπεται. Η Πολωνία. Στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης Συνόδου της Ολομέλειας, ο μελλοντικός οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το όνειρο του Ρούσβελτ. Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson ήταν στα πρόθυρα μιας κοινωνίας των εθνών, που συγκέντρωνε 42 χώρες, οι οποίες δεσμεύονταν να συνεργαστούν για τον αφοπλισμό και την πρόληψη των συγκρούσεων. Παραδόξως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν οι υποκινητές, δεν θα συμμετέχουν ποτέ αφού το Κογκρέσο αρνείται να επικυρώσει τη συνθήκη προσχώρησης. Υπονομευμένη, αβοήθητη, η κοινωνία των εθνών εξαφανίστηκε με το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τον οποίον δεν είχε καταφέρει να εμποδίσει. Το 1941 ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ θέτουν στη χάρτα του Ατλαντικού την αρχή ενός νέου οργανισμού, εμπνευσμένου από την κοινωνία των εθνών, αλλά με περισσότερα μέσα δράσης. Έκτοτε, ο Ρούσβελτ δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να πείσει τον Στάλιν να στηρίξει αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Φτάνοντας στη Γιάλτα, είναι πεπισμένος ότι τα έχει καταφέρει. Απαιτούνται μόνο μερικές οργανωτικές διευκρινήσεις. Όμως με το άνοιγμα της Συνόδου, ο Μολότοφ παίρνει το λόγο και δηλώνει. Мы полагаем, будет правомерно наделить лидеров большой тройки правом вето в организации. И мы считаем, что в целях соблюдения наших взаимных интересов это право вето должно распространяться все темы, причем до того, как эти темы выносятся на обсуждение. Αυτό που ζητάει ο Στάλιν, διαστόματος Μολότοφ, είναι απλά να μπορεί να αποφασίσει μόνος από το Κρεμλίνο την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Αν οι Αγγλοαμερικανοί το δέχονταν, ο οργανισμός θα ήταν ακόμη πιο διακοσμητικός από την κοινωνία των εθνών. But most of all, the big three have the noble duty to safeguard the rights of smaller nations. If we behave like masters of the universe, stifling discussion. Я не понимаю вас. Малым странам нужны действия, а не обсуждения. В любом случае, это не важно. У меня не было времени на изучение вопроса Объединенных Наций. Είναι ψέμα. Ο Ρούσβελτ του είχε μεταφέρει το αμερικανικό σχέδιο 2 μήνες νωρίτερα. Και ο Στάλιν περνάει τις νύχτες του ξεκοκαλίζοντας τους φακέλους μέχρι ότου να τους παίζει όλους στα δάχτυλα. Όμως με μία απλή φράση, αρθρωμένη με περιφρόνηση, μόλις έχει εκμηδενήσει το μεγάλο όνειρο του Αμερικανού Προέδρου. Δεν αποτελεί για τον Στάλιν σημαντικό θέμα. Είναι ένα παιδικό καπρίτσιο, ένα παιδιάρισμα στο οποίο δεν αξίζει να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο. Ο Ρούσβελτ καταραίει. Ο Τσόρτσιλ παρεκτρέπεται. Σε μια ατμόσφαιρα που μόλις έχει γίνει βαριά και τεταμένη, αυτός θέτει το πιο ακαθόδες θέμα της διάσκεψης, το πολωνικό ζήτημα. Όλα άρχισαν το Σεπτέμβριο του 1939. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία ξεκίνησαν πόλεμο με τη Γερμανία του Χίτλερ, όταν η Βέρμαχτ εισέβαλε στην Πολωνία. Η Πολωνία έπεσε και ακολούθησε η Δανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και τέλος η Γαλλία. Και ο Τσόρτσιλ βρέθηκε μόνος απέναντι στο Χίτλερ,
μέχρι που αυτός επιτέθηκε στη Ρωσία. Από τότε μια εξόριστη πολωνική κυβέρνηση είχε έδρα στο Λονδίνο, όπως αυτή του De Gaulle, μέχρι την απελευθέρωση της γαλλικής επικράτειας. We went to war to support Poland's independence. It is now necessary to restore it. Испокон веков те, которые хотели завоевать Россию, проходили через Польшу. Именно поэтому цари всегда хотели завоевать и починить себе Польшу. Но я не царь. Я хочу, чтобы Польша была сильной, независимой и демократической страной. Μία δήλωση απίστευτου κινησμού. Όλοι οι παρευρισκόμενοι γνωρίζουν ότι το σύμφωνο μη επίθεσης που υπεγράφει το 1939 από το Χίτλερ και το Στάλιν περιλαμβάνει ένα μυστικό πρωτόκολλο που ενορχιστρώνει τον διαμαχισμό της Πολωνίας ανάμεσα στη Σοβιετική Ρωσία και την Ναζιστική Γερμανία. Και όντως μετά την είσοδο της Βέρμαχτ σε πολωνικό έδαφος, ο κόκκινος στρατός καταλαμβάνει τη μισή χώρα. Μέχρι που ο Χίτλερ παραβιάζει το σύμφωνο που τον δεσμεύει απέναντι στο Στάλιν και εισβάλλει στη Ρωσία. Όταν ο κόκκινος στρατός οθώντας τη Βέρμαχτ προς τα δυτικά φτάνει έξω από τη Βαρσοβία τον Αύγουστο του 1944, ο πληθυσμός της πόλης έχει πάρει τα όπλα ενάντια στο γερμανό κατακτητή. Ο Στάλιν διατάζει τα στρατεύματά του να σταματήσουν την επίθεση. Ο κόκκινος στρατός κατεβάζει τα όπλα, περιμένοντας να ξαναπάρει την πόλη, όπου οι Ναζί καταπνίγουν την εξέγερση και εκαθαρίζουν τη μη κομμουνιστική αντίσταση. Και ενώ οι στρατιώτες του παρακολουθούν εξ αποστάσεως τη σφαγή των κατοίκων της Βαρσοβίας, το Κρεμλίνο τοποθετεί σε μια άλλη πόλη, στο Λούμπλιν, μια προσωρινή πολωνική κυβέρνηση, μια κομμουνιστική κυβέρνηση αποκλειστικά αφοσιωμένη στο Στάλιν. But you supported Lublin government, which represents just at most a third of the Poles. А вы защищаете лондонское правительство, чьи агенты совершают диверсии в нашем тылу и убивают солдат Красной армии. Ο Στάλιν πολλαπλασιάζει τις προκλήσεις. Ο Τσόρτσιλ δείχνει να είναι στα πρόθυρα έκρηξης κυριολεκτικά. Αλλά ξέρει ότι δεν είναι σε θέση ισχύως. Στο πεδίο πολέμου οι Σοβιετικοί ελέγχουν ήδη την Πολωνία. Και ο Ρούσβελτ φαίνεται έτοιμος να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση ως κράτος δικαίου. My friends, it appears that we will not resolve this problem today. I suggest we resume the discussion tomorrow. Το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να φτάνουν σε αδιέξοδο. Επιστρέφοντας στο Μέγαρο Βοροντσόφ, ο Τσόρτσιλ έχει μια ομηρική έκρηξη θυμού. Βηματίζει στο γραφείο του βρίζοντας τον Στάλιν, τους κομμουνιστές, τους Αμερικανούς. The communists! Franklin! Yalta! Most of all! God damn that bloody Kremlin monkey! Ο Ρούσβελτ συντάσσει μια επιστολή που απευθύνει στο Στάλιν, στην οποία του προτείνει να έρθουν στη Γιάλτα εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Λούμπλιν πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό που αναβάλλεται συνεχώς σε σχέση με το πολωνικό ζήτημα. Οι Πολωνοί δεν θα παραβρεθούν στην Κρυμαία πριν από το τέλος της διάσκεψης. Φτάνοντας στη Γιάλτα, ο Στάλιν το είχε όντως ανακοινώσει. Στις 11 Φεβρουαρίου θα έφευγε για τη Μόσχα, ό,τι και αν γινόταν. Συνεπώς, παραμένουν μόνο 3 ημέρες στους συμμάχους για να μην είναι η διάσκεψη μια πλήρης αποτυχία. Χρειάζονται ένα θαύμα. Η μέρα ανοίγει μέσα σε κλίμα τόσο τεταμένο όσο και την προηγούμενη μέρα. Στην προπαρασκευαστική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, ο Μολότοφ εμφανίζεται κοφτός και απότομος, ανένδοτος σε οποιαδήποτε παραχώρηση σχετικά με την Πολωνία. Ο Ίντεν και ο Στετίνιους είναι πρόθυμοι να προτείνουν παραχωρήσεις που θα γίνουν αποδεκτές από το Ρώσο, αλλά δεν ωφελεί. Η Σύνοδος της Ολομέλειας διαφαίνεται θυελώδης. Ο
Ο Winston Churchill, με το πούρο του αιωνίως κολλημένο ανάμεσα στα δόντια, μοιάζει έτοιμος να δαγκώσει. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ είναι εμφανώς εξαντλημένος. Ο Στάλιν, ως συνήθως, είναι ανέκφραστος. Αλλά και πάλι ο Μολότοφ ζητά να πάρει το λόγο μόλις αρχίζει η συνεδρίαση. Мы внимательно изучили предложение американской стороны, касающееся Организации Объединенных Наций, и готовы принять их. Είναι κεραυνός ενεθρία. Ο Στάλιν, που αρνιόταν ακριβώς την προηγούμενη μέρα γεμάτος περιφρόνηση να συζητήσει για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σήμερα αποδέχεται εν συνόλο την αμερικανική πρόταση. Ξανά αυτό που προσφέρει στο Ρούσβελτ δεν θα του κοστίσει τίποτα. Και σε αντάλλαγμα ζητά υψηλό τίμημα. Θέλει η Ουκρανία, η Λευκορωσία και η Λιθουανία, τρεις σοβιετικές δημοκρατίες, να γίνουν δεκτές στον ΟΗΕ ως ανεξάρτητες χώρες. Έτσι, ο Στάλιν θα είχε τέσσερις φωνές στον ΟΗΕ, όταν ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ θα είχαν μόνο από μία. Это будет справедливо. Ведь ваши колонии, Австралия и Канада, тоже будут права голоса. Не так ли? Those countries have had independence for more than a quarter of a century. They went to war the same time as us, long before Russia. I ask for this session to be suspended. Ο Winston Churchill το κατάλαβε. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα προς διαπραγμάτευση εκτός από λεπτομέρειες. Ο Ρούσβελτ, ακολουθώντας τον ήρωα του, θα εγκατέλειπε την Πολωνία στην κόκκινη απλή. Και μέσα στη γενικότερη αναταραχή, ο Στάλιν θα επιβάλλει τη σοβιετική τάξη πραγμάτων σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Όταν συνεχίζεται η συνεδρίαση, λίγα λεπτά αργότερα, ένας από τους συμβούλους του δίνει ένα σημείωμα στο Βρετανό Πρωθυπουργό. It's a bird that will not fly. Αυτό που κάνει φτερά όμως εκείνη τη μέρα στη Γιάλτα είναι οι τελευταίες ελπίδες του Winston Churchill να διατηρήσει το Βρετανικό μεγαλείο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι εφ' παρά μια δύναμη δεύτερης κατηγορίας, εξαρτώμενη από τη βούληση των δύο υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης. Οι τελευταίες μέρες της διάσκεψης της Κριμαίας απλώς επικυρώνουν τη νίκη του Στάλιν. Αφιερώνονται σε παζαρέματα σχετικά με λεπτομέρειες. Το ακριβές σύνορο της Πολωνίας, την κατανομή μεταξύ των συμμάχων των πολεμικών αποζημιώσεων που ζητούνται από τη Γερμανία, τη συμμετοχή των χωρών που παρέμειναν ουδέτερες στην παγκόσμια σύραξη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Winston Churchill, ακούραστος μαχητής, συνεχίζει να αντιτίθεται στο Στάλιν χωρίς αποτέλεσμα. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ θα διαπραγματευτεί κατηδίαν με το Στάλιν την κήρυξη πολέμου της Ρωσίας στην Ιαπωνία. Ο Στάλιν θα δεχτεί κερδίζοντας αντάλλαγμα να προσαρτηθούν στη Ρωσία οι νήσοι Κουρίλες, η νήσος Σαχαλίνη και τον έλεγχο των σιδηροδρόμων της Μαντζουρίας. Το πρωτόκολλο της τελικής συμφωνίας, υπογεγραμμένο από τους τρεις υπουργούς εξωτερικών, επιβεβαιώνει ότι μία ζώνη κατοχής στη Γερμανία θα μεταφερθεί στη Γαλλία, ότι η Γαλλία θα είναι μόνιμο μέλος του Μελλοντικού Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως και η Βρετανία, η Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η Ουκρανία και η Λευκορωσία θα θεωρούνται ανεξάρτητες χώρες και, ως εκ τούτου, πλήρη μέλη του ΟΗΕ. Για την Πολωνία, το πρωτόκολλο αναγνωρίζει, εν της πράγμαση, την κομμουνιστική κυβέρνηση του Λούμπλιν ως νόμιμη, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινή κυβέρνηση και ότι θα χρειαστεί να ενσωματώσει μη κομμουνιστές εκπροσώπους της πολωνικής αντίστασης.
Τέλος, σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Διακήρυξη για την απελευθερωμένη Ευρώπη», οι τρεις μεγάλες δυνάμεις δεσμεύονται να βοηθήσουν τους λαούς της Ευρώπης να επιλύσουν τα πιεστικότερα πολιτικά τους προβλήματα με δημοκρατικά μέσα, μια αρκετά ασαφής διατύπωση, για να μην ενοχλείται κανείς. Ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ είναι στο τραπέζι στις 11 Φεβρουαρίου του 1945 όταν τους παρουσιάζεται το τελικό πρωτόκολλο από τους υπουργούς τους. Παραμερίζουν τα πιάτα τους. Απομακρύνουν τα ποτήρια για να υπογράψουν, μεταξύ τύρου και αχλαδίου, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα της ιστορίας. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, καταπονημένος από την ασθένεια, πεθαίνει στις 12 Απριλίου του 1945, σίγουρος ότι έθεσε στη Γιάλτα τις βάσεις για μια ειρήνη διαρκείας και ότι συνέβαλε στην πρόοδο της δημοκρατίας στον κόσμο. Στις 30 Απριλίου ο Χίτλερ αυτοκτονεί στο καταφύγιό του. 8 ημέρες μετά η ναζιστική Γερμανία συνθηκολογεί. Η Ρωσία ξεκινάει πόλεμο στην Ιαπωνία τρεις μήνες αργότερα, στις 8 Αυγούστου του 1945, δύο ημέρες μετά τη Χειροσίμα. Εν τω μεταξύ, ο Κόκκινος Στρατός επιβάλλει τον νόμο του Κρεμλίνου σε Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ιουγκοσλαβία. Όπως το φοβόταν ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ένα σιδηρούν παραπέτασμα πέφτει στην Ευρώπη, κόβοντας την Ήπειρο στα δύο. Για πάνω από 40 χρόνια ο κόσμος θα ζήσει στο ρυθμό της κρυφής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις υπό την απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Ρώσοι και Αμερικανοί θα αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον έμεσα σε μια πληθώρα περιφερικών συγκρούσεων στην Κορέα, το Βιετνάμ, την Αφρική, την Κούβα. Και ο ΟΗΕ δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Θα χρειαστεί, για να πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα, να γκρεμιστεί το τείχος του Βερολίνου, το Νοέμβριο του 1989, παρασύροντας την κατάρρευση της Σοβιετική Αυτοκρατορία. Μία αυτοκρατορία που είχε συσταθεί μόνο επειδή, 44 χρόνια νωρίτερα, μία μέρα του χειμώνα, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ο Στάλιν είχε κερδίσει τον πόλεμο. Μετάφραση υποτιτλισμός Δέσποινα Τσαφίτσα. Αφήγηση Βασίλειος Παπαδόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Βαγγέλης Βελές. Μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης. ΕΡΤ 2018.